Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο, εκ πορευωμένου του Ιησού εκ του Ιερού, λέγει αυτό εις των μαθητών αυτού, διδάσκαλε είδε ποταπή λύθη και ποταπέ οικοδομέ. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς, ουμή αφαιθεί όδε λήθος επί λήθων, ως ουμή καταλήθη. Και καθημένου αυτού εις το όρος των ελαιών κατέναντι του ιερού, επιρώτων αυτών κατηδίαν Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, είπε ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείον όταν μέλη πάντα ταύτα συντελείστε. Ο δε Ιησούς αποκριθείς αυτής, ήρξα το λέγειν, βλέπετε μη τις ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς πλανήσουσιν. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακοάς πολέμων, μη θροείστε, δίγαρ ταύτα γενέστε, αλ ούποτε ο τέλος. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται σεισμοί κατά τόπους και έσονται λοιμοί και ταραχέ. Αρχή οδύνων ταύτα. Όπως ακριβώς ένας είναι ο υλικός πλούτος, αλλά είναι πολυειδής όσον αφορά την απόκτησή του, κατά τον ίδιο τρόπο μία είναι η αρετή, η οποία έχει ποικιλότροπες τις ενεργειές της, λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, στον σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού, στην αρχή της Φιλοκαλίας. Ως περ ίσμεν εστίν ο αισθητός πλούτος, κατά δε την κτήσιν πολυμερής, ούτως μία εστίν αρετή, πολυτρόπους έχουσα τας εργασίας. Η αρετή εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, με πολλές εργασίες, με πολλούς τρόπους, αλλά είναι ουσιαστικά μία και κανείς μπορεί να την εργαστεί όταν έχει τη χάρη του Θεού, γιατί τότε είναι αληθινά αρετή. Εκείνος που επινοεί χωρίς να ασκεί έργο και λέγει μόνο λόγια, είναι πλούσιος ενεκαδικίας και οι κόποι του σύμφωνα με την Αγία Γραφή εισέρχονται στα σπίτια των εχθρών, των δαιμόνων. Ο εκτός έργου σοφιζόμενος και λαλών λόγους πλουτή εξαδικίας και η πόνη αυτού κατά τη γραφήν εις οίκους αλλοτρίους εισέρχονται, λέγει στο επόμενο αποφθεγμά του, το 126ο, ο Αββάς Μάρκος. Δηλαδή χρειάζεται η έμπρακτη αρετή και όχι μόνο να λέμε λόγια, γιατί τότε αυτά που λέμε, αυτά που δεν εφαρμόζουμε όμως, απλώς τα λέμε και οι όποιοι κόποι αυτοί δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα, λέει ο Βάσης Μάρκος, αλλά εισέρχονται στα σπίτια των εχθρών, των δαιμόνων και όχι εις τις ουράνιες αποθήκες του Θεού.
Χρειάζεται ο άνθρωπος όχι μόνο να λέγει και να εφευρίσκει λόγους, αλλά και να εφαρμόζει τα λόγια του Θεού. Και τότε πραγματικά ευαρεστείς τον Θεό και θησαυρίζεις τις ουράνιες αποθήκες, θησαυρούς αιώνιους. Λέει το ρητό, όλα θα πειθαρχήσουν στο χρήμα και όλα τα νοητά θα διευθετηθούν από τη χάρη του Θεού. Λέει στο 127ο απόφθεγμά του, πάντα υπακούσετε το χρυσίο φυσίν και τη χάρη του Θεού τα νοητά διοικηθήσετε. Με τη χάρη του Θεού θα τακτοποιηθούν, θα ρυθμιστούν και θα διορθωθούν όλα τα νοητά, όλα τα προϊόντα της διάνοιας, όλοι οι λογισμοί. Η χάρη του Θεού που είναι σαν το πολύτιμο χρυσάφι είναι αυτή η οποία διορθώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να ευαρεστεί στον Θεό. Θα πρέπει ο άνθρωπος επομένως να αγωνιστεί, να ενεργοποιήσει τη χάρη που πήρε δωρεάν με το Άγιο Βάφτισμα. Και όταν έχει ενεργό αυτή τη χάρη, τότε τακτοποιούνται και όλοι οι λογισμοί και διορθώνονται. Και φυσικά διορθώνεται όλος ο άνθρωπος, γιατί από τους λογισμούς ξεκινούν και οι πράξεις μας. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε ενεργοποιήσει τη Θεία Χάρη? Λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, όταν η ψυχή ανακουφιστεί από την επίμονη ενόχληση των εμπαθών λογισμών και αμαραθεί η τυραννική φλόγα της σάρκας, τότε γνώριζε ότι ήρθε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, αναγγέλλοντας την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας και χαρίζοντάς μας την απάθεια. Όσο όμως η ψυχή νιώθει με τη συνεχή ενόχληση την οσμή των παθών και φλέγονται τα υπογάστρια της σαρκός, να γνωρίζει ότι είναι ακόμα μακριά από την ψυχή η ευωδία του πνεύματος και ότι κρατιέται δεμένη κάτω από τα άλυτα δεσμά των παθών και των αισθήσεων. Πρέπει να αποκτήσουμε από τώρα τη χάρη του Θεού, έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος. Διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα. Χωρίς τη χάρη του Θεού, οι προσπάθειές μας δεν θα φέρουν αποτέλεσμα και δεν θα πάμε στον Παράδεισο. Ο Θεός μας δίνει τη χάρη Του όταν εμείς είμαστε ταπεινοί. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Όταν χάνετε τη χάρη, να μην κάνετε τίποτε. Να συνεχίζετε τη ζωή σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία, να έρθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα στον Χριστό. Και τότε η χάρη σας γεμίζει και χαιρόσαστε. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ένθεοι και ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνιν. Όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Σιγά σιγά θα σας επισκέπτεται η χάρις. Θα μπαίνετε μέσα στη χαρά. Θα αρχίσετε να ζείτε στην ειρήνη. Οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατοί με τη Θεία Χάρη. Δεν θα θυμώνετε, δεν θα εκνευρίζεστε, δεν θα παρεξηγείτε, δεν θα κατακρίνετε. Θα τους δέχεστε όλους με αγάπη. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, έλεγε και Όσιος Σιλωνός ο Αθωνίτης, είμαστε δυνατοί στο πνεύμα. Όταν όμως τη χάσουμε, τότε βλέπουμε την αδυναμία μας. Τότε βλέπουμε πως χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε ούτε το καλό να σκεφτούμε. Ο Κύριος έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Επειδή εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή
δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο. Μας λέγει πως μπορούμε να έχουμε ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την αδιάλειπτη καθαρή προσευχή έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη και βεβαίως τηρώντας και τις Άγιες Εντολές του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό, για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε σωστά και να τηρήσουμε τις εντολές, πρέπει να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη η οποία θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε όλες τις εντολές και να έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας και τακτοποιημένους και διορθωμένους τους λογισμούς μας. Ο Κύριος αγαπά τους ανθρώπους, λέει πάλι ο Άγιος Σιλωνός. Εν τούτης παραχωρεί τις θλίψεις για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αδυναμία τους και να ταπεινωθούν και με την ταπείνωση να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα όλα γίνονται ωραία, χαρούμενα, υπέροχα. Όταν ο άνθρωπος γίνει κάτοχος, έστω και ελάχιστα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, κλαίει για όλους τους ανθρώπους και για όσους δεν γνώρισαν τον Θεό και εναντιούνται προς Αυτόν. Ο σαρκικός άνθρωπος, μη έχοντας ακόμη πείρα της αιωνίου ζωής του Πνεύματος του Αγίου, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της καταστάσεώς του μετά τη διάπραξη της αμαρτίας, γιατί παραμένει πάντοτε σε πνευματικό θάνατο. Αντίθετα, ο πνευματικός άνθρωπος σε κάθε κλίση του θελήματός του προς την αμαρτία βλέπει μέσα του την αλλαγή της καταστάσεώς του λόγω της υποστολής της χάριτος. Ας έχουμε λοιπόν συνεχή προσπάθεια να αποκτήσουμε ή πιο σωστά να ενεργοποιήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε δωρεάν με το Άγιο Βάπτισμα και έτσι θα έχουμε τακτοποιημένους και διορθωμένους τους λογισμούς μας, όπως λέει ο Αββάς Μάρκος. Όλα, λέει, τα νοητά θα διευθετηθούν από τη χάρη του Θεού. Και έτσι με τη χάρη του θα αξιωθούμε και τη βασιλεία του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.